βρισκόμαστε στην συνοικία του Μουτάλου και συγκεκριμένα στον προσφυγικό συνοικισμό πλησίων της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, όπου γίνονται εκτεταμένες εργασίες απομάκρυσης διαφόρων εγκατελειμμένων κτηρίων, όπως ήταν το παλιό νηπιαγωγείο, το οποίο είχε μετατραπεί σε εστία μόλυσης και συνάθρησης για εμπόριο ναρκωτικών και για άλλα πράγματα, παλιές εγκατελειμμένες αποθήκες, αλλά και πάρα πολύ ευτελή υλικά με κατασκευές ή και εγκατελειμμένα σιδερικά και άλλα. Την ίδια ώρα, το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε στην περιοχή, κάναμε 65.000 ευρώ πρέμιξ σε δρόμους, γίνονται καινούργια πεζοδρόμια, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή που μιλούμε ένα καινούριο πάρκο στην καρδιά της συνοικίας εδώ στο Μούταλο, της προσφυγικής, και την ίδια ώρα εξοραίζεται και καθαρίζει ολόκληρη η περιοχή. Οφείλουμε να δώσουμε ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγκατελειμμένοι για δεκαετίες, περιοχές οι οποίες έχουν να γίνουν έργα πέραν από 30-40 χρόνια. Και το κέντρο της συνοικίας του Μουτάλου, που ήταν η παλιά τουρκοκυπριακή συνοικία, αλλά και η άλλη περιοχή όπου είχαν χτιστεί οι προσφυγικοί συνοικισμοί, αντιλαμβάνομαι τέλη αρχές της του 70, αρχές της δεκαετίας του 80. Θα συνεχίσουμε με πολλά εξοραϊστικά έργα, πάρκα, χώρους πρασίνους και γενικά απομάκρυση όλων αυτών των είτε παράνομων αλλά κυρίως των εγκατελειμμένων κτηρίων, τα οποία είναι μισογκρεμισμένα ή και παλιές αποθήκες εγκατελειμμένες. Όλα αυτά θα καθαρίσουν, θα δημιουργηθεί μια ωραία πλατεία γύρω από την Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, ένα μεγάλο πάρκο ακριβώς απέναντι, και σημειώστε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι η καλύτερη σε θέαν περιοχή στην πόλη της Πάφου. Ήταν η πιο όμορφη και παραμένει να είναι η πιο όμορφη περιοχή. Είμαστε ακριβώς πάνω από τις σπηλιές του Μουτάλου, όπου είχαμε πραγματοποιήσει έναν έργο 3 εκατομμυρίων. Έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνεται ο εξοραϊσμός και η βελτίωση αυτής της περιοχής. Ήταν καθαρά, δεν ήξερα να κάνουν τίποτε κάτω εδώ μέσα. Πάρκο, να γίνει πάρκο, να γίνει χωροθάρρευση. Πάρκο, ναι. Πόσον καιρό ήταν έτσι η κατάσταση? Έχει 15-18 χρόνια μετά με έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Σας είναι ευχαριστημένοι τώρα? Ναι. Οι ανάγκες Ανδρέου. Πώς βλέπεις την κατάσταση έτσι που γίνεται καθαρή? Μια χαρά έπρεπε να είναι. Έπρεπε να είναι, μπράβο του Μάρχου. Δεν μπορώ να σας πω άλλο τώρα. Είχε σκουπίδια πολλά, είχε καθαρσίες. Ήταν ο κοτσάτης. Τι άλλο θέλετε να πω? Ό,τι έφτασε ο καθένας επέδασε, να. Ναι, βέβαια, τόσο συνάντα που βέστε στράτες και έφερνε εδώ. Thank you.
Ας το έχουν οι κοπέλνες, αδικία! Παλιά του ράλι του τα. Μπορεί να δεις φωτογραφίες. Δεν μπορούν καιρό. Θα πω κάτω. Το σκάλες, το αέτο.